Ραντεβού και στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο. Αυτή την φορά σε συνάντηση υπό τον Αντώνιο Γκουντέρε. Η πρόταση από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έγινε στο πλαίσιο τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθε βράδυ ο ίδιο, πρώτα με τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία και ακολούθω με τον Μουσταφά Κιντζή. Μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μετά τι εργασίε τη Γενική Συνέλευση. Και βεβαίω, αφού πρόκειται για μια πρόταση που από καιρό υποβάλλει ο Πρόεδρο τη Δημοκρατία, συγκεκριμένα είχε εισηγηθεί στον Κύριο Γκουτέρε κάτι τέτοιο όταν τον συνάντησε στο Πεκίνο. Ε, Βεβαίω ο πρόεδρο βλέπει θετικά αυτό το ενδεχόμενο. Προ τον παρόν η θετική εξέλιξη στην οποία και εμείς προσβλέπουμε είναι η συνάντηση που θα γίνει στις 9 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και ο Αντώνιο Γκουτέρες τόνισε ότι προσβλέπει στην συνάντηση της 9 η Αυγούστου μεταξύ των δύο ηγετών, ενώ μετέφερε και την δέσμευσή τους στις προοπτικές επιστροφής στον διάλογο. Ερωτηθεί αν η συνάντηση στις 9 Αυγούστου θα καθορίσει και τα επόμενα βήματα εν ώψη της τριμερού στη Νέα Υόρκη. Ο πρόδρομος προδρόμου είπε ότι θα γίνει μια ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων για να συζητηθούν όλα εκείνα τα θέματα που περιγράφονται ω όρια αναφορά, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με δεδομένο το πλαίσιο κουντέρε. Επομένω, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία προσέρχεται με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να διαλυθούν όλες εκείνες οι διαφορές, οι αμφιβολίες, τα ζητήματα τα οποία μέχρι τώρα είχαν εγερθεί και θα μπορέσουμε να πάμε, όπως ήταν η επιδίωξη του Πρόεδρου Αναστασιάδη από την του, της Διάσκεψης στο Κράμμα Μοντανά, θα μπορέσουμε να πάμε σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση. Διαπιστώνουμε βεβαίως με την ευκαιρία, και είναι σημαντικό αυτό, ότι ο Γενικός Γραμματέας δικαιολογημένα θέλει να είναι καλά προετοιμασμένη η επανέναξη των διαπραγματεύσεων, πράγμα που επιδιώκει και η δική μας πλευρά μετά την πολύ αρνητική εμπειρία στο Κραμμοντανά. Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Γενικός Γραμματέας στην τηλεφωνική συνομιλία του με τον Μουσταφά Κιντζή, εξέφρασε την ευχή συνάντηση της 9ης Αυγούστου να είναι επιτυχής, προσθέτοντας ότι μπορεί να είναι και υποβοηθητική τη ολοκλήρωση του έργου διαμόρφωση των όρων αναφορά που συνεχίζει η προσωπική απεσταλμένη του Τζέιν Χολούτ, ενώ υπέδειξε ότι η διαδικασία προ την σύγκληση μια ανεπίσημη πέντα μέρου διάσκεψη πρέπει να προετοιμαστεί προσεκτικά. Σημειώνεται πω μετά την στασιμότητα στι διαπραγματεύσει εδώ και δύο χρόνια, η προσοχή είναι και πάλι στραμμένη στο Κυπριακό και ειδικότερα στι προσπάθειε για επανέναρξη του διαλόγου την ίδια ώρα, ωστόσο που συνεχίζονται η μία μετά την άλλη, οι προκλήσει Τουρκία και Τουρκοκυπρίων.